σηκώθηκε και τους ετοίμασε τέλεια το πρωινό, με μαθηματικές κινήσεις. Τους χαιρέτησε. «Στο καλό σας αγαπάω, μην αργήσετε», από το σοφά γυαλισμένο κεφαλόσκαλο. Τινάξε το χαλί, έπλυνε φλιτζάνια και τασάκια, μιλώντας μόνη της. Έβαλε το φαΐ στην κατσαρόλα και άλλαξε το νερό στα βάζα. Ένιωσε έξυπνη στο μανάβικο. Χαμογέλασε συγκαταβατικά στην κομμότρια. Αλωτριώθηκε στην αποθήκη καλλυντικών και αγόρασε εκδόσεις κύτταρο, τη συνείδηση της γυναίκας στον ανδρικό κόσμο. Έστρωσε το τραπέζι την ώρα που χτύπαγε το κουδούνι. Όμορφη, έξυπνη και ενημερωμένη στα κοινά. Το παιδί κοιμήθηκε και ο άντρας την ακούμπησε από πίσω. Αυτή χαχάνησε, όπως είχε δει σε ένα διαφημιστικό, και του είπε με χοντρή σεξουαλική φωνή «Έλα». Την πήδηξε, τελείωσε και ξεράφηκε. Η γυναίκα σηκώθηκε με προσοχή για να μην τον ξυπνήσει. Έπλυνε τα πιάτα μιλώντας μόνη της. Άνοιξε τα παράθυρα να φύγει η τσικνίλα. Έκανε τσιγάρο, άνοιξε το βιβλίο και διάβασε. Μόνο όταν οι γυναίκες απαιτήσουν ενεργητικά, θα υπάρξει ελπίδα για αλλαγή. Και πιο κάτω, «Ναι, αλλά τι έκανες σήμερα, Χρυσή μου, τι έκανες σήμερα?» Σηκώθηκε με προσοχή, πήρε το καλώδιο της ψύστρας, το σφίξε καλά στο λαιμό του άντρα της και έγραψε κάτω από την ερώτηση του φεμινιστικού κινήματος «Έπνιξα έναν». Ύστερα πήρε το κατώ και μέχρι να έρθουν κοίταξε το οροσκόπιό της στη γυναίκα.